Γεια χαρά Inferno, Σάξ εδώ σε ένα ακόμη βίντεο εδώ στο Inferno Braveheart κανάλι στον χώρο στον οποίο θα φιλοξενήσουμε και τους Unboxholics τα παιδιά είπαν, μας ζήτησαν να φιλοξενηθούν εδώ πέρα δεν είχαμε κανένα απόλυτο πρόβλημα έτσι κι αλλιώς εμείς με τη συμβίωση τα πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά δεν θα ενοχλούν είπαν όσο κάνουμε εμείς βίντεο γιατί έτσι κι αλλιώς εμείς έχουμε πεθάνει να κάνουμε βίντεο στο Inferno Braveheart θα τους φιλοξενήσουμε για όσο αντέξουμε τέλο πάντων Πιστεύω να μην έχουμε προβλήματα. Στην κάμερα για ακόμα μια φορά είναι ο Αλέξανδρος ο Καρατζας. Γεια σου, Αλέξανδρε, καλά είσαι. Γεια σου, μια χαρά, μια εξυπηρέτηση να κάνουμε στα παιδιά στον Να τους κάνουμε, ναι, να του κάνουμε. Βεβαίω. Βεβαίω. Βεβαίω να ανέβουν και λίγο τα παιδιά γιατί εντάξει, εδώ που τα λέμε προσπαθούν. Ας ανέβουν και αυτοί λίγο. Εντάξει, μην τα θέλουμε όλα δικά μα εμεί εδώ στη Βέρνο Α έχουν και αυτοί λίγο κοινό. Τι να κάνουμε. Σήμερα είμαι εδώ για να σα δείξω δύο προϊόντα τη Logitech. Κυρίω θα εστιάσω στο πληκτρολόγιο. Αλλά έχω και μία κάμερα την οποία την ζήτησα εγώ. Δεν μου την έστειλα από μόνη τη. Τη ζήτησα όμω και οι άνθρωποι στη Logitech απευθεία ανταποκρίθηκαν θετικά. Την ζήτησα παιδιά για τα live streams που κάνουμε. εγώ έχω την C920 η οποία είναι μια εξαιρετική κάμερα. Την έχετε δει. Κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά τη. 1080p ε, ανάλυση και είναι πολύ καλή. Αυτή είναι η C922, δεν έχει συγκλονιστικά καλύτερες επιδόσεις από την C920, που, η οποία ξαναλέω έτσι κι αλλιώς είναι η καλή κάμερα. Οπότε από εδώ και στο εξή σε όλα τα βίντεο που κάνουμε σε live streams και εκεί μπροστά στο γραφείο στους Unboxholics, θα βλέπετε τη C922, να ξέρετε και να μην ρωτάτε ποια είναι η κάμερά σας, ποια είναι η κάμερά σας. Αυτή είναι, θα σας τη δείξω και στο τέλος του βίντεο Πώ φαίνεται, και αν και δεν πρέπει να έχει επίση διαφορέ ούτε στην εμφάνιση. Περνάω όμω απευθεία στο προκτολόγιο. Πριν ξεκινήσω να μιλάω για το πληκτρολόγιο, να ξεκαθαρίσω κάτι. Η Logitech έγινε κάποιο λαθάκι εκεί στη μεταφορά, δεν ξέρω τι, ίσω προηγουμένω είχε πάει σε κάποιον άλλον άνθρωπο για να κάνει το review. Λείπουν τα 12 gaming keycaps, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο αγορά. Οπότε εσεί να ξέρετε ότι θα τα έχετε αν αγοράσετε. Το συγκεκριμένο πλήκτρολόγιο. Εγώ δεν τα βρήκα στη συσκευασία και, και εκτό από τα 12 keycaps υπάρχει και φυσικά και το δαχτυλίδι για να μπορείτε να αφαιρείτε εύκολα τα πλήκτρα. Αυτά τα keycaps έχουν ένα αυλάκι ώστε να πηγαίνει και να αποθηκεύεται εύκολα το, το δάχτυλο όταν ε, πατάει το, το πλήκτρο. Που αυτό βοηθάει στην ε, καλύτερη αίσθηση όταν παίζετε παιχνίδια και για να βρίσκετε πιο εύκολα τα πλήκτρα. Τώρα, το συγκεκριμένο ονομάζεται Logitech G, δηλαδή ανήκει στην ε, κατηγορία gaming. 4-13. Carbon. Και να ξεκαθαρίσω ότι υπάρχει η Carbon και η Silver έκδοση. Η Carbon έχει κόκκινο φωτισμό, ενώ η Silver έχει λευκό φωτισμό και οι δύο εκδόσεις φυσικά έχουν και 5 διαθέσιμα, διαθέσιμες διαβαθμίσεις φωτεινότητας. Τώρα το συγκεκριμένο, αυτό που ε, πολυδιαφημίζει, είναι το μεταλλικό πλαίσιο που έχει κάτω από τα πλήκτρα, το οποίο σίγουρα του προσθέτει μια στιβαρότητα και μια ανθεκτικότητα σε χτυπήματα κτλ. Έτσι κι αλλιώ gaming είναι, οπότε τα νευράκια είναι δεδομένα. Ε, το πλαίσιο αυτό είναι αλουμινένιο, ε, είναι ανοξίδωτο και είναι και μπραστ. Το μπραστ χαρίζει μια έτσι λίγο πιο όμορφη αίσθηση πάνω στο γραφείο. Από εκεί και πέρα, στο πίσω μέρος υπάρχει ένα USB για να φορτίζετε τη συσκευή σας ή να συνδέσετε κάποιο ποντίκι ή έστω κάποιο στικάκι. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και αυτό εδώ το διπλό καλώδιο το οποίο είναι πάρα πολύ χοντρό και υφασμάτινων ινών. Το ένα συνδέεται για το πληκτρολόγιο, το άλλο συνδέεται πίσω στον υπολογιστή για αυτήν εδώ την USB θύρα. Στο κάτω μέρο, όπω και σε όλα τα τελευταία πληκτρολόγια τη Logitech, έχει αυτό εδώ το σχεδιασμό με τι ράγε. Υπάρχουν 4, 5 και μία στο κέντρο τεράστιε. Τεράστιες, μεγάλες, ε, λαστιχένιες επιφάνειες για να ασφαλίζει καλά πάνω στο γραφείο και φυσικά τα ποδαράκια για τη μερική ανύψωση. Σαν πληκτρολόγιο είναι λιτό, είναι μικρό, δεν έχει κάτι super επιπλέον και αχριαστό. Έχει τα απολύτως βασικά. Δεν υπάρχουν πλήκτρα συντομεύσεων στην υπόλοιπη διάταξη. Υπάρχει όμως το function key που ενεργοποιεί σε κάποια από τα F πλήκτρα πάνω τα μηντιακά πλήκτρα και φυσικά τα δύο πλήκτρα για την αυξομοίωση της έντασης του φωτισμού. Τώρα, εκεί που θέλω να σταθώ είναι φυσικά στους Romer G διακόπτες της Logitech που είναι τη ίδια τη Logitech. Έχω ξαναμιλήσει για αυτού του ε, διακόπτες διακόπτε σε προηγούμενο βίντεο στου Unboxholics αυτή τη φορά. Η Logitech ισχυρίζεται ότι σε σχέση με ανταγωνιστικού μηχανικού διακόπτε αυτή είναι κατά 25% γρηγορότερη. Και όχι μόνο με βάση το, το hardware, δηλαδή το πάτημα, την τεχνολογία του πατήματο του πλήκτρου, αλλά έχει βελτιστοποιήσει πάρα, πάρα πολύ την διαδικασία και μεταφορά του σήματο από την ώρα που πατά το πλήκτρο μέχρι να μεταμορφωθεί μέσω του USB και να ε, μετατραπεί μάλλον ε, ως σήμα στον υπολογιστή. Ε, οι διακόπτες είναι καλοί, είναι ποιοτικοί. Αυτό που εμένα με ενοχλεί είναι ότι δεν έχουν εκείνη την εξαιρετικά κλίκη αίσθηση, ε, οπότε είναι λιγάκι, εγώ μου αρέσει να το λέω χλίκ και όχι κλίκ. Θα κάνω και ένα τεστ για να τους ακούσετε. Βλέπετε ότι δεν έχουν εκείνο το, το εξωφρενικό κλίκ. Θα μου πει, ρε Σάκη, γιατί το θέλει τόσο πολύ να ενοχλεί. Δεν ξέρω, ίσω είναι και θέμα συνήθεια. Ε, η συγκεκριμένη είναι λιγάκι πιο αθόρυβη από ό,τι του ε, θέλω. Κάποιοι όμω, σε αντίθεση με μένα, μπορεί να εκτιμούν το μηχανικό πληκτρολόγιο με καλούς ποιοτικού μηχανικού διακόπτε που δεν κάνουν και εξωφρενικό θόρυβο. Λοιπόν, οι ROMER G αντέχουν 70 εκατομμύρια πατήματα. Γενικά είναι πολύ ανθεκτικοί και πολύ ποιοτικοί διακόπτε, τουλάχιστον αυτό που λέει η Logitech. Η αλήθεια είναι ότι όση χρήση έκανα εγώ σε πληκτρολόγια με ROMER G διακόπτε δεν είχα κάποιο έτσι χοντρό πρόβλημα. Λοιπόν, το Logitech G413 Carbon, στο δελτίο τύπο που παραλάβαμε εμεί, είχε ω επίσημη τιμή να τα 90 δολάρια. Αν το πάμε με ισοτιμία, μιλάμε για μια τιμή σε ευρώ κοντά στα 70-80 ευρώ, που η τιμή είναι καλή. Ε, αν όντω μιλάμε για ισοτιμία, ε, διαφορετικά, ακόμα και στα 90 ευρώ, αν έρθει α πούμε στην, ε, στην Ελλάδα, επίση είναι μια φυσιολογική νορμάλ τιμή, ε, μια και πρόκειται για ποιοτικό πληκτρολόγιο. Τώρα, πριν σα αφήσω, έχω την καμερούλα την οποία μόνο θέλω να τη δείξω. Αυτό που μου άρεσε πολύ είναι ότι αυτή τη φορά δίνει και ένα τρυποδάκι. Το τρυποδάκι θα μου πει πού χρειάζεται. Συνήθω τη βάζουμε πάνω στην οθόνη. Καμιά φορά θέλει να πάρει ένα πλάνο να είσαι πιο κάτω ή να τη βγάλει από την οθόνη και να τη στήσει κάπου. Εμεί αυτό το κάναμε και λίγο καμιά φορά μα δυσκόλευε. Βρίσκαμε κουτιά να τη βάλουμε να στέκεται. Τώρα σου δίνει και το τρυποδάκι, έχει και απόλυτη ευελιξία. Ε, έτσι το βλέπετε. Και σε βολεύει πάρα πολύ. Η συγκεκριμένη παιδιά είναι 1080p 30fps, 720p 60fps Επίσης αυτό που λέει είναι ότι μπορεί και διαγράφει το background από πίσω όταν καταγράφει σε YouTube ή Twitch βιντεάκια, κάτι σαν green screen. Αυτό θα το δούμε στην πράξη στο επόμενο live stream, είτε είναι frame rate είτε είναι κανονικό γιατί αυτή με τη μία τώρα θα κουμπωθεί πάνω στο PC και θα χρησιμοποιούμε αυτήν ως κεντρική μας κάμερα. Φυσικά είναι USB. Γενικά είναι μία από τις πολύ πολύ καλές επιλογές. Όποιος θέλει δηλαδή για YouTube, Twitch και τέτοια πράγματα ή κάποια πολύ πολύ καθαρή Skype κλίση, αν είστε επαγγελματίε. Αυτή είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή επιλογή, από τι καλύτερε τη αγορά. Γι' αυτό άλλωστε και κοστίζει κοντά στα 129 ευρώ, νομίζω, με επίσημη τιμή Λιανική. Αυτά. Ευχαριστώ που μείνατε μέχρι και αυτή τη στιγμή στο βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο του Inferno Braveheart. Bye.